πύρινη κόλαση στο νότο του Ρεθύμνου. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης πάνω από τα ακούμια του Δήμου Αγίου Βασιλείου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 50 πυροσβεστικά οχήματα, 5 υδροφόρες, 150 πυροσβέστες από όλη την Κρήτη, 18 οχήματα της πολιτικής προστασίας και εθελοντές της ομάδας 1 έδιναν μάχη με τις φλόγες όλο το βράδυ. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες θα δώσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε μια φωτιά που έχει κάψει τεράστιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, χωρίς ωστόσο ευτυχώς να κινδυνεύσουν μέχρι αυτή τη στιγμή οι οικισμοί. Ευχή όλων να μην δυναμώσει ο άνεμος μέχρι το πρώτο φως που θα σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να θέσουν τη φωτιά σε ύφεση. Θα είναι ένα δύσκολο βράδυ, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει κίνδυνος στους οικισμούς αυτή τη στιγμή. Δυνατοί άνεμοι ολοένα και δυσχέραιναν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι προσπαθούσαν να οριοθετήσουν τη φωτιά, ώστε να μην περάσει την κορυφογραμμή προς Τριόπετρα και κινδυνεύσουν οικισμοί. Προς το παρόν, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, ελέγχεται η φωτιά στο να μην περάσει από την απέναντι μεριά, από εκεί που ξεκίνησε, από τα Κούμια, δηλαδή όπως πάμε προς την Τριόπετρα, για να μην... Και έτσι δεν θα απειληθούν τα σακτούρια. Ήταν σε ένα σημείο που θυμάμαι εγώ στις 2 η ώρα περίπου. Είχαμε ελέγξει εμείς το σημείο που ήμασταν και ήταν από πάνω 5 μέτωπα στις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε απλώσει πάρα πολύ φωτιά, είχε ανοίξει. Το πύρινο μέτωπο έκτασης 2 χιλιόμετρων έκαψε χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης, ενώ περίπου στις 2 τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Έρχεται τώρα η ομάδα εδώ της ΕΜΟΔΕ και ανεβαίνει και αυτή με κατάσταση από το κεντρικό ανελίδι. Οικισμοί όχι. Υπόστεγα, ζώα έχουν καεί, έχουν καταστραφεί. Έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Έχουν καταστραφεί πάρα πολλές χιλιάδες στρέμματα. Αυτά. Η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν έρθει από όλη την Κρήτη. Είναι όλα τα κλιμάκια εδώ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει γίνει τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά έχει γίνει προς το παρόν και αν δεν πέσει αέρας, θα έχουμε πιο πολύ πρόβλημα. Με το πρώτο φως συνέδραμαν ένα αέρια μέσα, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο. Όμως οι αναζωπηρώσεις της επόμενης μέρας στα σημεία βρίσκουν τις αρμόδιες αρχές σε επιφυλακή. Την ίδια στιγμή ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου κάνει λόγο για αυτό από τη μάρτυρα απόπειρα εμπρισμού. Υπάρχει μια μαρτυρία μιας γυναίκας δημότησας, η οποία είδε κάποιον να κινείται ύποπτα στην περιοχή, στη φωτιά λίγο πιο κάτω. Ήταν από την απέναντι μεριά της φωτιάς, ανάντι της φωτιάς, ειδοποίησε την αστυνομία, η αστυνομία έσπευσε αμέσως, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στο Φαράγγι στα 3 μοναστήρια, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές, καθώς η περιοχή βρίσκεται μία ανάσα από την πόλη του Ρεθύμνου. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι εναπομείνουσες δυνάμεις στο βορρά, διότι όπως γνωρίζετε είναι σε εξέλιξη ο συμβάν στο νότο. Και αντιμετωπίστηκε η φωτιά με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 20 άνδρες, μια ομάδα πεζοπόρου και ένα εναέριο μέσο. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων φορέων, καθώς και οι συνεχείς ρήψεις νερού από αέρος, πρόλαβαν τα χειρότερα. Το ελικόπτερο βοήθησε πάρα πολύ. Ευτυχώς το μέρος που έπαιρνε νερό ήταν πάρα πολύ κοντά η θάλασσα, οπότε δεν είχαμε πολύ καθυστέρηση. Πρέπει να έκανε πάνω από 15 ρήψεις νερού. Προσοχή, αυτό που χρειάζεται τώρα, όλη προσοχή. Η Κρήτη, το Ρέθυμνο, όλη η περιοχή είναι επικίνδυνη.